Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μία στάση, μία διαδρομή στον όμορφο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Από εκεί πέρα θα συναντήσουμε το Δήμαρχο, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο, για να μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας αλλά και για τον απολογισμό του. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πάλι οι φωτιές τύλιξαν ένα κομμάτι από το Δήμο Μαρονίας Σαπών, προκαλώντας βέβαια μικρές ζημιές από ό,τι φαίνεται, αλλά πάλι σας χτύπησε τελικά η φωτιά. Ναι, ευτυχώς, όπως το λέτε, οι ζημιές ήταν μικρές, αλλά δυστυχώς το φαινόμενο είναι το ίδιο. Είναι η εκδήλωση πυρκαγιάς από άγνωστες αιτίες, δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι τώρα, πολύ κοντά στον επαρχιακό δρόμο, σε ένα μνημείο ιστορικό και συμβολικό για την Ξελαγανή και για τον Δήμο. Οπότε, το μνημείο των 29 σφαγιαστέντων Ξελαγωνιωτών, να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας. Οπότε είναι πραγματικά μια αρχαϊκή στιγμή, μια δύσκολη μέρα και ευτυχώς με πολύ μικρές απώλειες και ζημιές σημαντικές μένα, αλλά όχι σε ένα επίπεδο που να θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές ή να έχουμε μεγάλες απώλειες περιουσιών. Περισσότερο θα μείνω δυσέρας ήταν, λίγα λεόδεντρα και να δούμε τώρα γίνονται οι καταγραφές. Επομένως φέτος μετράμε 3-4 πυρκαγιές. Σε ποια ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Περίπου εκεί ήταν η μεγάλη φωτιά στον οικισμό των Ποντίων της Σάπης. Ήταν αυτή της Ξηλαράνη, ήταν μέσα στο κέντρο των Σαπών και κάποιους σκουπιδότοπους που ανεξέλεκτες μάλλον κομμαντέρες που παρουσιάζουν και αυτές αναφλέξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ελπίζω να περάσει μέχρι εδώ, να μην έχουμε χειρότερα. Μακάρι, μακάρι, γιατί οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά έτσι, αυτό σίγουρα δεν ευνοεί όταν θέλουμε να προστατευτούμε από τις πυρκαγιές. Ναι. Υπάρχει όμως και το άλλο το κομμάτι, για να έρθουμε στα πιο θετικά. Έχετε πραγματοποιήσει τον απολογισμό του έτους σε σχέση με τον προγραμματισμό βέβαια που είχατε θέσει σαν Δημοτική Αρχή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αρκετό καιρό πριν, ήμασταν παρόντες σαν διάβλος. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η κορονίδα στην ουσία αυτού του ετήσιου απολογισμού. Τι βάζετε πάνω-πάνω στο χάρτη των όσων... Η κορονίδα είναι η ανασυγκρότηση, η οργάνωση και η επανεκκίνηση. Δηλαδή ο Δήμος ήταν σχεδόν παραλυμμένος από πλευράς οργανωτικής, ήταν παραδομένος από πλευράς διοικητικής. Δυστυχώς λειτουργούσαν τα περισσότερα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Εμείς καταρθώσαμε τουλάχιστον να τα συγκεντρώσουμε, να τα επαναφέρουμε και να τα βάλουμε σε μια λειτουργία καθημερινότητας που να είναι προς τα μπρος. Από τη μία. Από την άλλη, νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις μας και με τις διεκδικήσεις μας έχουμε θέσει το Δήμο Μαρονιάς Σαπών σε ένα κεντρικό σημείο του αυτοδιοικητικού χάρτη της περιφέρειας αλλά και όλης της χώρας. Είναι γνωστός ως Δήμος, γνωστά τα προβλήματα, μεταφέρθηκαν σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία αναθεματική και σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους σχετιζόμαστε. Κατά συνέπεια, τα δύο βασικότερα είναι αυτά, οργάνωση, ανασυγκρότηση και τοποθέτηση στην θέση που αξίζει έναν σημαντικό Δήμο της περιφέρειάς μας. Σε οικονομικό επίπεδο, ο Δήμος... Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, είστε ικανοποιημένος? Δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι οι προηγούμενες διοικήσεις αφήσανε να χαθούν πολλά προγράμματα χρηματοδοτικά. Να σας πω για παράδειγμα, ότι από το πρόγραμμα Φιλόδημος δεν είχαμε πάρει σχεδόν τίποτα, οπότε ξαναναγκαστήκαμε να υποβάλουμε προτάσεις και να εγκρίνουμε εμείς 4 έργα από το Φιλόδημο που έπρεπε να είχαν εγκριθεί πριν 4 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αναλύσεις δυνάμεις για να φέρεις φέτος κάτι που έπρεπε να γίνει πριν πρόπερση, ας πούμε, χάνεις κάποια από τη φετινή χρονιά. Άρα, ναι, μεν κερδίσαμε κάποια προγράμματα, αλλά αυτά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από πριν και τώρα να πηγαίνουμε σε κάποια άλλα. Οπότε οι ρυθμοί και οι ταχύτητες μας είναι πολύ μεγαλύτερες από τους κανονικούς. Δημιουργεί μια κόπωση και μια κούραση και στο προσωπικό και στο στελεχειακό δυναμικό, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό για το Δήμο μας και να μην χάσουμε άλλες ευκαιρίες. Κύριε Δημάρχε, στον απολογισμό σας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κερδίσατε, πετύχατε κάποια ανταποδοτικά ωφέλη μέσα από συνεργασίες όπως είναι ο ΤΑΠ, όπως είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή ο ΟΤΟ Ελλάς ΧΕΤ
που αφορά σε μηχανήματα, απορριμματοφόρα αλλά και σε χρήματα. Θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μηχανήματα, για να το συνδέσουμε και με τις πυρκαγιές, αν είναι επαρκή για το Δήμο σας ή αν υπάρχει κάτι που χρειάζεστε. Γιατί τώρα οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο και του χρόνου θα έχουμε περισσότερους τουρίστες. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Άρα πρέπει να προγραμματίζετε προφανώς και για το 2020-2021 τουριστικά. Με περισσότερο κόσμο. Ποτέ δεν είναι επαρκή τα μηχανήματα. Υπάρχει ένας στόλος πεπαλωμένος. Εγώ βρίσκω μπροστά μου μετά από 20 χρόνια σχεδόν απουσίας μου, 17, βρίσκω τα ίδια μηχανήματα και τα ίδια οχήματα τα οποία έπρεπε να είχαν αλλαχθούν. Αλλά η αναφορά η οποία κάνετε έχει την εξής αξία. Μιλάμε τώρα για δύο σημαντικά μηχανήματα, ένα TCB που σαφώς χρειάζεται και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά και ένα απορριμματοφόρο που είναι απαραίτητο για την υγεία, την καθημερινότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Λοιπόν, τα οποία τα διεκδικήσαμε και τα πήραμε από τον ΤΑΠ, ενώ είχε ο ΤΑΠ ένα χρόνο που έφυγε από εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο δούλευαν 2,5 χρόνια τα συνεργεία που περνούσαν το μεγαλύτερο τμήμα των ομολογόπης, πόσες χαμένες ευκαιρίες ήταν, πόσα ακόμα μηχανήματα μπορούσαν να πάρουν και πόσες παιδικές χαρές μπορούσαν να γίνουν και πόσοι δρόμοι μπορούσαν να διορθωθούν, όπως έγιναν σε άλλους Δήμους. Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα, συμπληρώνουμε απλώς τις χαμένες ευκαιρίες, τις συγκεντρώνουμε και προσπαθούμε να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Δήμου και των δημοτών μας. Αυτή την έννοια είχε αυτή την στρατηγική για το πρώτο έτος της παρουσίας μας. Σας είπα χαμένα προγράμματα από το Φιλόδημο. Σας λέω χαμένα τα πολιτικά από το ΤΑΠ και τα οποία τα κατορθώσαμε να τα συγκεντρώσουμε τώρα. Αν αυτά γινόταν πριν 4 χρόνια, τώρα θα διεκδικούσαμε άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε λίγο πίσω αυτή. Προφανώς. Τώρα προφανώς, επειδή είμαστε όμως και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει να κάνει και με τη στόχευση που βάζετε σε κάθε περίπτωση, είτε στον τομέα της οικονομίας, είτε της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παρόλο που η κινητικότητα στην ουσία είναι μια λέξη εντός εισαγωγικών, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει κινητικότητα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα ένας Δήμος, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθότι σταθήκατε και σε αυτό, ή να σχεδιάζει ανταλλαγές που θα γίνουν σε βάθος χρόνου, όχι σίγουρα βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα. Υπάρχει κάποια τέτοια στόχευση επίπεδο εξωστρέφειας, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός της χώρας? Κοιτάξτε, εκτός της χώρας δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, εκτός από κάποια προγράμματα που έχουμε εξασφαλίσει και διεκδικούμε, όπως το Εράσμους που θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό μας πάνω σε διάφορα θέματα της αυτοδιοίκησης, διαχείριση απορριμμάτων, βιολογική καθαρισμή κτλ. Αλλά εντός της χώρας φυσικά και υπάρχουν στοχεύσεις, είναι τα μεγάλα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το ΕΣΠΑ, όπως τώρα η διάδοχη κατάσταση του Φιλόδημου που είναι ο Αντώνης Τρίτσης. Εκεί μέσα υπάρχουν έργα για υδρεύσεις, για βιολογικούς καθαρισμούς, για αντιπλημμυρικά. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι βασικοί τομείς στους οποίους έχουμε έλλειμμα στο Δήμο Μαρονίας Σαββών και προσπαθούμε να στοχεύσουμε εκεί με την αξιοποίηση, με την εκπόνηση μελετών, όπου θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ο στόχος μας δηλαδή για την επόμενη χρονιά είναι αυτός, μελέτες για ένταξη σε προγράμματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Μαρονίας Σαββών. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, να πούμε ότι σε αυτό το διάστημα της θητείας σας είχαμε και μία μεταφορά, είχαμε μία μετακίνηση υπηρεσιών στο κτίριο της πρώην ΔΟΗ της Οικονομικής Υπηρεσίας και είστε στη φάση πλέον της επισκευής του Δημαρχείου. Ναι, αυτές τις μέρες καταρχήν εξασφαλίσαμε την πίστοση, εκπονήσαμε τη μελέτη, βγάλαμε στον αέρα τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε εργολάβος και μετά έγινε η μετακόμιση. Μετακομίσαμε στο κτίριο της ΔΟΕ που αξιοπρεπέστατα λειτουργούν οι υπηρεσίες και τώρα υπογράψαμε, αυτές τις μέρες μάλλον υπογράφουμε την τελική σύμβαση με τον μειοδότη για να ξεκινήσει η ανακαίνιση, η συντήρηση και η συντήρηση του Δημαρχείου των Σαββών. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα έργο, η μετακόμιση δηλαδή είναι ένα τμήμα τελικό μιας ολόκληρης διαδικασίας η οποία κράτησε περίπου 8 με 9 μήνες. Αλλά ήταν δική μας στόχευση, όπως 7 με 8 μήνες κράτησε και η διαδικασία για την αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών. Βρήκαμε εγκαταλελειμμένα δενδράκια, τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία, δημοπρατήσαμε. Σήμερα τουλάχιστον στο ένα κομμάτι έχουμε πλειοδότη και ετοιμάζεται ο επενδυτής να τα λειτουργήσει πρώτα το ξενοδοχείο και μετά τα υπόλοιπα. Δηλαδή γίνανε τέτοιες, βρήκαμε χρηστά τα σφαγεία, τα επαναλειτουργήσαμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη καμπή για τον Δήμο Μαρονίας Σαππών,
πολλά πράγματα δουλεύαν στον αυτόμονο πτώματο πιλότο, δεν υπήρχε διοικητικότητα, υπήρχε μια μεμψημυρία που όπως μας δικαιώνει και η εξέλιξη των τελευταίων ημερών αποδεικνύεται ότι δεν ταιριάζει μεμψημυρία σε τέτοιους δήμους. Και έρχομαι στο θέμα του σχολείου του Γενικού Λυκείου Ξηλαγανής, όπου με πολύ μεγάλη διοικητικότητα και ενώ είχε αποκλειστεί από τις λίστες των σχολείων που θα είχαν ολιγομελή τμήματα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς και με τον βουλευτή μας και με την περιφερειακή, με την διευθύντρια πρωτοβάθμιας και, και με το διευθυντή του σχολείου, κατορθώσαμε εδώ και 20 μέρες παλεύουμε με το Υπουργείο Παιδείας και με τη βοήθεια της κυρίας Ζαχαράκη, γιατί την τελική απόφαση την πήρε η υπουργός η κυρία Κεραμέως. Με τη βοήθεια της κυρίας Ζαχαράκη κατορθώσαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Υπουργείου για τα λεγόμενά μας και έτσι και η Ξηλαγανή να συμπεριληφθεί στις σχολικές μονάδες με ολιγομελή σχολικά τμήματα, τα οποία ολιγομελή σχολικά τμήματα ήταν απαραίτητα για την επιβίωση του σχολείου. Εάν δεν γινόταν αυτό το επίτευγμα, θα είχαμε πρόβλημα, γιατί τα παιδιά της Ξηλαγανής αναγκαστικά θα διέρεαν προς τα σχολεία της Κομοτηνής και θα κλείναμε ένα σχολείο στο Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, αυτό περί, αυτό περί διεκδικητικότητας, γιατί ήθελα να το δώσω έτσι με την προηγούμενη ερώτησή σας, ότι ξέρετε, δεν χαρίζεται τίποτα. Περνάει ένα τάπ από εδώ, σου δίνει ένα μηχάνημα. Δεν λες αυτό μου έδωσε. Παίρνεις το τι σου αναλογεί όταν βλέπεις τους γειτονικούς δήμους γίνεται αυτό. Έχεις το Λύκειο Ξηλαγανής, το οποίο δεν συμπεριλήφθη στην λίστα των σχολείων με ολιγομελή τμήματα. Βλέπεις τι γίνεται στο Πανελλήνιο και διεκδικείς. Και με συμμαχίες, των οποίων σας ανέφερα, κερδίζεις να πετύχεις κάτι για το τόπο σου, για την νεολαία, για τα παιδιά σου, για την εκπαίδευση. Αυτό είναι το πλαίσιο που κινηθήκαμε μία χρονιά και στο οποίο θα συνεχίσουμε να κινούμαστε και στην επόμενη. Διεκδικητικότητα, αγωνιστικότητα, με ρεαλισμό και τεκμηρίωση. Έχετε δίκιο, το κρατάμε αυτό για να κλείσουμε με καλή είδηση, κύριε Δήμαρχε. Ντίνου Χαριτόπουλο, καλησπέρα και καλή χρονιά και στα σχολεία σας που ανοίγουν και σε όλα τα παιδιά του Δήμου Μαρονίας Απών. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.